Καλησπέρα. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μητσιάκο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής παιδιατρικής τεχνολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μητσιάκο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι. Όντως, σήμερα θα συζητήσουμε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα, το θέμα των εμβολιασμών εναντί της νόσου COVID-19. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το ίδιο το εμβόλιο και τη σημασία του. Πόσο κρίσιμη ήταν η ίδια η ανακάλυψη της έννοιας του εμβολίου και της πρόληψης κατ' επέκταση και πόσο μπορεί να συμβάλλει σε μια επιδημία, σε μια πανδημία. Γενικότερα είναι γνωστό ότι τα εμβόλια είναι μια κατάκτηση της ανθρωπότητας, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το κατατάσσει σε ένα από τα δύο σημαντικότερα όπλα υπεράσπισης της δημόσιας υγείας μαζί με το καθαρό νερό. Άρα λοιπόν τα εμβόλια είναι ένα μεγάλο όπλο στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Και αυτό δεν είναι ότι το λέμε έτσι απλά, έχει αποδειχθεί ιστορικά. Μια σειρά από ασθένειες που για πολλούς αιώνες ταλαιπωρούσαν την ανθρωπότητα, σήμερα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ή τείνουν να εξαλειφθούν. Και όλα αυτά εξαιτίας του μαζικού εμβολιασμού, της ανακάλυψης δηλαδή του εμβολίου και της εφαρμογής του στην αντιμετώπιση των νοσημάτων. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση, μια ακόμα παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε για τη χρησιμότητα του εμβολίου είναι ότι σε όποιες κοινωνίες έχουν υποχωρήσει για διάφορους λόγους οι εμβολιασμοί, εκεί βλέπουν μια σειρά από ασθένειες που κατά το παρελθόν δεν απασχολούσαν αυτές τις κοινωνίες να ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο. Να έρθουμε στο κρίσιμο ζήτημα που έχει να κάνει με το εμβόλιο κατά του COVID-19. Φτιάχτηκε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Κάποιοι απορούν για αυτό και για το πόσο είναι ασφαλές. Αλλά καταρχήν να ξεκινήσουμε με αυτό, ότι σήμερα υπάρχει. Σήμερα υπάρχει το εμβόλιο εναντί της λίμωξης COVID-19 για τον απλούστατο λόγο. Πρώτον, οι εταιρείες μπήκαν στη διαδικασία παραγωγής του εμβολίου χωρίς να έχουν κανένα κίνδυνο όσον αφορά το αν θα έχουν χάσιμο ή όχι από την έρευνα πάνω στο εμβόλιο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη χρηματοδότησαν από την πρώτη στιγμή την έρευνα για την δημιουργία του εμβολίου COVID-19 και κάλυψαν όλα τα έξοδα που οι εταιρείες θα είχαν προκειμένου να ανακαλύψουν το εμβόλιο. Θα σας το πω έτσι με ένα απλό παράδειγμα για να μπορέσει να γίνει κατανοητό. Είναι σαν να λέμε σε κάποιους ότι ξέρετε, χτίστε μια οικοδομή και ανεξάρτητα της οικοδομής που θα χτίσετε, είναι εξασφαλισμένα τα έξοδα του χτισήματος της οικοδομής. Και όποιος από εσάς καταφέρει και το χτίσει πρώτος, αυτός θα πουλήσει και τα διαμερίσματα και θα βγάλει πολλά περισσότερα χρήματα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Οι φαρμακευτικές εταιρείες χρηματοδοτήθηκαν παχυλότατα από τα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη προκειμένου να παράγουν το εμβόλιο. Από την άλλη, μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες άρθηκαν στην προσπάθεια να βγει όσο πιο γρήγορα γίνεται το εμβόλιο. Και επίσης υπήρξε μια τεράστια συνεργασία μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα και έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών για το ποια θα παράγει πρώτη το εμβόλιο. Τι μας δείχνει αυτό? Αυτό μας δείχνει ότι η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκαν τα εμβόλια σήμερα, συγκριτικά με ό,τι συνέβαινε παλιότερα που χρειάζονταν κάποια χρόνια, ίσως και δεκαετία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες για να βγει ένα εμβόλιο στην παραγωγή, επιβεβαιώνει ότι σήμερα υπάρχουν τεράστιες αντικειμενικές δυνατότητες τόσο για την πρόληψη, όσο για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία μια σειρά από ασθένειες που μαστίζουν την ανθρωπότητα. Όχι μόνο για τη λίμωξη COVID-19. Η λίμωξη COVID-19 ήρθε στο προσκήνιο εξαιτίας της μεγάλης έντασης με την οποία εξαπλώνεται και έχουμε πλέον πανδημία, αλλά και από το γεγονός ότι οι εταιρείες μπήκαν στη διαδικασία παραγωγής των εμβολίων με μηδέν επικινδυνότητα όσον αφορά τα κέρδη
τα οποία θα είχαν επενδύσει. Ίσα-ίσα μπήκαν ευθύς εξ αρχής, έχοντας τη γνώση ότι θα έχουν κερδίσει από αυτή τη διαδικασία. Άρα δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει η ταχύτητα που δημιουργήθηκε. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, σε αντιδιαστολή με την ταχύτητα που δημιουργήθηκε το εμβόλιο, έχουμε τεράστια καθυστέρηση από την άλλη στο να φτάσει το εμβόλιο στους λαούς. Και εκεί είναι και το οξύμορο σήμερα. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στη διανομή? Ευθύς εξ αρχής θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία παραγωγής του εμβολίου γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ως κύριο γνώμονα, ως κύρια κατεύθυνση το κέρδος των εταιριών και όχι την αντιμετώπιση αυτής καθ' αυτής της νόσου. Γι' αυτό και όλα τα συμβόλαια που οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν υπογράψει μια σειρά από κράτη ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβόλαια που περιέχουν ρήτρες, οι οποίες ρήτρες εγγυούνται το ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάκτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που αυτές θα κρίνουν και οι κυβερνήσεις δεν θα έχουν καμιά μα καμιά παρέμβαση. Και οι συμφωνίες αυτές, μάλιστα οι ρήτρες αυτές παραμένουν και παρέμειναν κρυφές με τις κυβερνήσεις και τους διάφορους οργανισμούς υγείας να υπακούουν πιστά τις απαιτήσεις αυτές των φαρμακευτικών εταιριών περί μυστικότητας. Αυτό που μας οδήγησε στο γεγονός ότι να υπάρχει ένας έντονος, ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών για το ποια θα πουλήσει σε υψηλότερη τιμή το δικό της εμβόλιο και μάλιστα σε τιμή η οποία είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια τεχνητή έλλειψη στην αγορά προκειμένου να έχουμε άνοδο της τιμής του εμβολίου, προκειμένου λοιπόν να έχουμε μεγιστοποίηση των κερδών των εταιριών. Πίσω από τα συμβόλαια μπορούμε να δούμε ρήτρες εμπιστευτικότητας. Ο χρόνος που θα φτάσει μέχρι να φτάσει τελικά για τον εμβολιασμό, να φτάσει στον εμβολιασμό δηλαδή η διαδικασία, υπάρχει ο χρόνος που θα διανεμηθεί. Και εκεί υπάρχουν ρήτρες όσον αφορά τα ευαίσθητα δεδομένα. Όλα αυτά έχουν υπογραφεί από χώρες κράτη. Όπως είπα και πιο μπροστά. Αυτά δεν γίνονται γνωστά όμως στο κοινό. Γιατί μας ξαφνιάζει και αυτό που είδαμε πρόσφατα να δημοσιεύεται χωρίς χρόνους, χωρίς τιμές. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν μια σειρά από ρήτρες που διέπουν αυτά τα συμβόλια, οι οποίες ρήτρες εξασφαλίζουν την κερδοφορία των εταιριών και δεν επιτρέπουν τους δημόσιους οργανισμούς υγείας ή τα κράτη τα οποία υπέγραψαν αυτές τις συμφωνίες να έχουν καμιά μα καμιά πρόσβαση όσον αφορά την τιμή, την κοινοποίηση της τιμής, την διάθεση, τον τρόπο παραγωγής, τον ρυθμό παραγωγής, έτσι ώστε οι φαρμακευτικοί όμιλοι να εξασφαλίζουν το οικονομικό τους συμφέρον και αυτό το οικονομικό συμφέρον να βρίσκεται στο πώς θα ρυθμίσουν την παραγωγή και αυτή η ρύθμιση της παραγωγής έχει ένα κριτήριο, την απόδοση του κατάλληλου ποσοστού κέρδους, δηλαδή το μέγιστο κέρδος που θα έχουν να βγάλουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι το μόνο κριτήριο που εφαρμόζουν σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι η παραγωγική ικανότητα προσαρμόζεται αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν το κέρδος. Βρίσκονται δηλαδή σε μια σειρά με διαπραγμάτευση οι φαρμακευτικές εταιρείες με μια σειρά κράτη και ανάλογα με το ποιο κράτος δίνει την υψηλότερη τιμή να πουλούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν τους δεσμεύει κανένα συμβόλαιο με καμιά Ευρωπαϊκή Ένωση, με κανένα κράτος για το πόσα εμβόλια θα διαθέσουν και πώς θα διαθέσουν αυτά τα εμβόλια. Την ώρα που χάνονται ζωές καθημερινά. Χιλιάδες, θα λέω τον κόσμο. Ναι, είναι αλήθεια ότι έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται, είναι και το οξύμορο του θέματος είναι ότι
Η παραγωγή του εμβολίου χρηματοδοτήθηκε από τις κυβερνήσεις, δηλαδή χρηματοδοτήθηκε με χρήματα των λαών. Φτάσαμε πολύ γρήγορα στην κατάκτησή του και όμως δεν διατίθεται αυτή τη στιγμή στην αγορά. Γιατί δεν είναι κτήμα των λαών αυτή η κατάκτηση, αλλά κτήμα των φαρμακευτικών εταιριών με βάση τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί. Εξάλλου, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστήματος μέσα στο οποίο αναπτύσσουν τα εμβόλια του καπιταλιστικού συστήματος. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν δουλεύουν γιατί θέλουν να προάγουν τη δημόσια υγεία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δουλεύουν γιατί θέλουν να υπερασπιστούν τα κέρδη τους. Και αυτό κάνουν, και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που σήμερα ζούμε. Μια ακόμα ένδειξη, απόδειξη μάλλον, όχι ένδειξη αυτή τη κατάσταση είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές, προστατεύονται από τα κράτη στα οποία έχουν υπογράψει συμβόλαια. Όταν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τέθηκε το θέμα το τι θα γίνει με τις πατέντες του συγκεκριμένου φαρμάκου, έτσι ώστε από τη στιγμή που χρηματοδοτήθηκε από τις κυβερνήσεις να μπορεί αυτή η πατέντα να διατεθεί σε όλους τους λαούς της γης, έτσι ώστε να παραχθούν με μαζικό τρόπο τα εμβόλια, αντί τα κράτη να υπερασπιστούν αυτή τη θέση, τη θέση της Νοτιού Αφρικής και της Ινδίας, είδαμε να βγαίνει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγαίνει μπροστά η Μεγάλη Βρετανία, να βγαίνει μπροστά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να υπερασπίζονται το ότι δεν πρέπει να διατεθεί πατέντα σε όλα τα κράτη, ουσιαστικά να υπερασπίζονται το πώς οι φαρμακευτικές εταιρείες που η κάθε χώρα εκπροσωπούσε θα έχουν μεγιστοποίηση των κερδών τους. Βλέπουμε δηλαδή τις κυβερνήσεις, τα αστικά κράτη, τα καπιταλιστικά κράτη να συμπεριφέρονται ως υπερασπιστές των φαρμακευτικών εταιριών, ως dealer των φαρμακευτικών εταιριών και όχι ως κράτη τα οποία θα φροντίζουν για την υγεία των λαών τους. Η άποψη που ακούγεται στο ότι να αγοράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία πατέντα, πώς το κρίνετε αυτό? Για τις ουσίες ξαναπληρώνουμε αυτά που πληρώσαμε. Οι πατέντες των συγκεκριμένων φαρμάκων θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να ανήκουν στα κράτη τα οποία χρηματοδότησαν την έρευνα. Γιατί, όπως σας είπα και πιο μπροστά, οι φαρμακευτικές εταιρείες στηρίχτηκαν και βοηθήθηκαν με δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά είχαν τεράστια κέρδη, στο να ξεκινήσουν να παράγουν το εμβόλιο. Είτε φτάναν στο σημείο να παράγουν το εμβόλιο, είτε δεν είχε θετική κατάληξη αυτή τους η προσπάθεια. Όλα τα έξοδα θα είχαν χρηματοδοτηθεί από τα κράτη και χρηματοδοτήθηκαν από τα κράτη. Όχι μόνο αυτό. Δεν υπήρξε μόνο η χρηματοδότηση, αλλά και η τεχνογνωσία και η τεχνολογία είχε δοθεί από τα κράτη που είχαν προηγμένη τεχνογνωσία και τεχνολογία, δωρεάν σε αυτές τις εταιρείες προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν για να φτάσουν όσο πιο σύντομα στην παραγωγή του εμβολίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πατέντα ως πατέντα δεν είναι γιατί στηρίχτηκε σε κάποιες καλές φαρμακευτικές εταιρείες το να δημιουργηθεί γρήγορα το εμβόλιο. Στηρίχθηκε καθαρά στη χρηματοδότηση από κυβερνήσεις, άρα στη χρηματοδότηση από τους ίδιους τους λαούς και στη στήριξη από τις κυβερνήσεις με τεχνογνωσία και τεχνολογία στο να παραχθεί αυτό το εμβόλιο. Άρα ουσιαστικά δεν είναι μια κατάκτηση των φαρμακευτικών εταιριών το πόσο γρήγορα ήρθαμε στο εμβόλιο, είναι η χρηματοδότηση από τους λαούς και η τεχνογνωσία που δόθηκε από τις κυβερνήσεις και τα κράτη προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και σε αυτούς θα έπρεπε να ανήκει και η πατέντα και η παραγωγή των εμβολίων. Και βέβαια σήμερα συζητάμε τόση ώρα για το τι γίνεται με τα δικαιώματα, τι γίνεται με τα εμβόλια, πόσα χρήματα παίρνουν οι φαρμακοβιομηχανίες που στηρίζονται από τα κράτη, την ώρα που έπρεπε να συζητάμε πόσο γρήγορα θα πρέπει να φτάσει στον κόσμο το εμβόλιο. Έτσι δεν είναι? Και ανοίγει και μια τεράστια κουβέντα για το αν είναι ασφαλές ή όχι λόγω της ταχύτητας. Η ασφάλεια του εμβολίου όσον αφορά τις άμεσες επιπλοκές που πιθανόν να είχε είναι αποδεδειγμένη πλέον. Εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί σε όλο τον κόσμο και ξέρουμε ότι είναι ασφαλές. Είναι ασφαλές με τις παρενέργειες που λίγο πολύ όλα τα εμβόλια έχουν. Και
οι καταγεγραμμένες παρενέργειες στο συγκεκριμένο εμβόλιο είναι ιδιαίτερα μικρές. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για την ασφάλεια του εμβολίου. Η ασφάλεια όσον αφορά τις άμεσες επιπλοκές είναι αποδεδειγμένη. Η αποτελεσματικότητα θα φανεί. Ξέρουμε ότι η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων εμβολίων, τουλάχιστον των δύο εταιριών, της Pfizer και της Moderna, αγγίζει το 94%, που είναι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Μένει να το δούμε και στην πράξη το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς αυτή η αποτελεσματικότητα θα καλύψει τον πληθυσμό. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου το εξής, ότι για να μπορέσουμε να πούμε ότι είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός σε ένα πληθυσμό, είναι απαραίτητο και αναγκαίο να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού για να μπορέσουμε να έχουμε την ανοσία της κοινότητας. Έχοντας αυτό ως γνώμονα και έχοντας τη γνώση ότι η πατέντα δεν είναι κάτι που οι φαρμακευτικές εταιρείες το έφτιαξαν από μόνες, αλλά χρηματοδοτήθηκαν παχυλότατα από τις κυβερνήσεις, θα έπρεπε σήμερα η παραγωγή των εμβολίων να είναι τέτοια που να καλύπτει τις ανάγκες όλου του πληθυσμού της γης και να καλύπτει όλους τους λόγους της γης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και έντονη αντιπαράθεση και ανταγωνισμός μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών. Το ένα κράτος τρέφεται εναντίον του άλλου κράτους για το ποιος θα πάρει τη μερίδα του λέοντος από την παραγωγή των εμβολίων. Και αυτό το βλέπουμε για το πώς υπάρχει η αντιπαλότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας, με τις ρήτρες που θέλει ή θα ήθελε να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για την εξαγωγή των εμβολίων. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει όμως, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι έχει δεμένα τα χέρια με τα συμβόλαια που έχει υπογράψει. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ζήτησαν να βγουν στη δημοσιότητα αυτά τα συμβόλαια, όχι μόνο δεν τα έδωσε η Κομισιόν στη δημοσιότητα, αλλά έβαλε τους ευρωβουλευτές να διαβάσουν τα συμβόλαια αυτά σε ένα δωμάτιο χωρίς κινητό, χωρίς στυλό, χωρίς χαρτί, και έχοντας αφαιρέσει από τα συμβόλαια τους όρους που αναφέρονται στο ρυθμό παραγωγής, στο κόστος παραγωγής, στην τιμή του εμβολίου, στην διαθεσιμότητα, στο τι παραγγελίες έχουν γίνει, στο ποιος θα έχει την αστική ευθύνη για τις όποιες παρενέργειες, μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που θα έπρεπε να είναι γνωστά στους λαούς της Ευρώπης, ή τα είχαν αποκρύψει και από τους ίδιους τους ευρωβουλευτές. Για τους λόγους που λέγαμε και σε όλη αυτή τη συζήτηση μέχρι τώρα, κύριε Μητσιάκο, που μας προκαθαρίσατε, φτάνει από μόνο το εμβόλιο, είναι αρκετό? Το εμβόλιο θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι ένα από τα όπλα αντιμετώπισης της νόσου. Όμως, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να καλύψουμε το 70% του πληθυσμού της χώρας, η πανδημία θα είναι εδώ και θα θερίζει. Και θερίζει η πανδημία γιατί έχουμε τις εγκληματικές ενέργειες της κυβέρνησης. Εγκληματικές τις ενέργειες, γιατί πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες δείχνει ότι το 80% των θανάτων των νοσούντων με COVID-19 συνέβησαν εκτός μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτό μεταφράζεται με το ότι μια σειρά, η συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα, των συνανθρώπων μας που χρειαζόταν να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατικής νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, δεν έβρισκαν κρεβάτι για να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί είχαν 100% πληρότητα. Γι' αυτό και οι θάνατοι συνέβαιναν εκτός ΜΕΘ. Άρα λοιπόν, άνθρωποι μας που θα γλίτωναν πιθανόν από την νόσο COVID, χάθηκαν εξαιτίας της εγκληματικής ενέργειας της κυβέρνησης, η οποία παρότι είχε χρόνο να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν το έκανε. Παρότι είχε χρόνο να αναπτύξει κρεβάτια εντατικής νοσηλείας, παρότι είχε χρόνο να κάνει τις απαραίτητες προσλήψεις σε προσωπικό για να στελεχώσει αυτές τις μονάδες, δεν το έκανε. Παρότι είχε χρόνο να αναπτύξει δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για αντιμετώπιση της νόσου στα αρχικά βήματα, που το ξέρουμε αυτό, ότι αν
αντιμετωπίσουμε τη λίμωξη στην αρχή, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν κάποιος πάει με παραμελημένη λίμωξη στον γιατρό για την αντιμετώπιση της. Δεν το έκανε ούτε αυτό η κυβέρνηση. Παρότι είχε χρόνο να αναπτύξει δομές δημόσιας υγείας για την ανίχνευση και την ιχνηλάτηση της νόσου, δεν το έκανε η κυβέρνηση. Και δεν το έκανε όχι γιατί είναι ανίκανοι ή γιατί δεν κατανοούν ότι αυτά τα βήματα θα έχουν αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της νόσου. Δεν το έκανε γιατί δεν θέλει να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θέλει να αναπτύξει δομές υγείας. Ουσιαστικά δεν την ενδιαφέρουν αυτά. Την ίδια χρονική στιγμή, τι ήταν αυτό που τους ενδιέφερε? Τους ενδιέφερε το πώς θα ενισχύσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους στον τομέα της υγείας. Είτε αυτό λέγεται ανίχνευση με μοριακό έλεγχο των ανθρώπων που έπασχαν από κορονοϊό, είτε λέγεται επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας ή το να μπουν ιδιωτικές δομές υγείας στην αντιμετώπιση της νόσου, που ούτε αυτό το έκανε, παρά μονάχα εξασφάλισε τεράστια χρηματοδότηση προς τις ιδιωτικές κλινικές. Γι' αυτό λοιπόν είναι εγκληματική η κυβέρνηση. Και ακόμα πιο εγκληματική γίνεται η πολιτική της όταν γνωρίζει ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο και δεν το κάνει. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία. Και από την άλλη, έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ που ασκεί αντιπολίτευση, λες και δεν είχε κυβερνήσει ποτέ αυτόν τον τόπο, λες και δεν έχει τεράστιες ευθύνες για το ότι σήμερα δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας, λες και δεν έχει τεράστιες ευθύνες για το ότι δεν έχει γίνει καμιά πρόσληψη επί των ημερών που ήταν στην κυβέρνηση, λες και δεν έχει τεράστιες ευθύνες για το ότι δεν είχαν αναπτυχθεί κλίνες ΜΕΘ, παρά μονάχα κλείνανε κλίνες ΜΕΘ κατά το χρονικό διάστημα που μας κυβερνούσε. Και ερχόμαστε τώρα και μπαίνουμε στο τρίτο κύμα πλέον. Ο ιός έτσι κι αλλιώς ήρθε και θα μείνει, δεν θα φύγει. Άρα λοιπόν αυτό το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κύμα, δεν ξέρω πόσα κύματα μπορεί να ακολουθήσουν, είναι καταστάσεις τις οποίες θα τις ζούμε και θα τις βιώνουμε. Δυστυχώς πάλι θα έχουμε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες καταστάσεις θα βιώσουμε που βιώσαμε και στους προηγούμενους μήνες κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο κυρίως εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Και αυτό γιατί θα το ζήσουμε, γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε όλα αυτά που είχα πει πιο μπροστά. Κύριε Μητσιακό, και το ζήτημα του εμβολιασμού και η διαδικασία του καθυστέρησε στη χώρα μας. Είμαστε περίπου στο 2%. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με τη διανομή και πότε φτάνουν τα εμβόλια και πόσες επαρκές είναι οι δόσεις. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει όμως και τελικά πόσα σήμερα μπορεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να παίξει αυτό το ρόλο το νοσηλευτικό, που και πάλι στα νοσοκομεία πέφτει το βάρο. Συνεχίζοντας τη συζήτηση από την προηγούμενη ερώτησή σας, επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά αυτό που είχα πει για τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Είχαμε τους πανηγυρισμούς και τις πανηγυρικές ανακοινώσεις στα μέσα του Νοέμβρη για το πώς υπάρχει ένα σχέδιο και ένας προγραμματισμός που θα δημιουργούσε 1018 περίπου, από ό,τι μας είχε πει τότε ο κύριος Κικίλιας, εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα δουλεύουν συνεχώς πρωί-απόγευμα σε εξαήμερη βάρδια, έτσι ώστε να προχωρούσαμε σε ταχύτατους εμβολιαστικούς ρυθμούς για να φτάνουμε πάνω από 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα. Άρα λοιπόν, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας μας με βάση τα σχέδια αυτά επί χάρτου που μας παρουσίαζε η κυβέρνηση. Σήμερα, περίπου 3 μήνες μετά από αυτές τις πανηγυρικές ανακοινώσεις, έχουμε την έλευση του τρίτου κύματος του κορονοϊού, έχουμε ελιπέστατους και ελάχιστους εμβολιασμούς στη χώρα μας. Αναφέρατε περίπου το 2%, αυτό είναι η πρώτη δόση. Για να έχουμε εμβολιαστική κάλυψη και να έχουμε αποτελεσματικότητα έναντι του κορονοϊού, θα πρέπει να κάνουμε 2 δόσεις. Οι 2 δόσεις είναι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία κάτω από 1% στη χώρα μας. Είναι στο 0,7 με 0,8% περίπου.
του πληθυσμού της χώρας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι παρότι έχει περάσει ένας μήνας και πλέον από τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στη χώρα μας, έχουμε κάλυψη του 0,7% του πληθυσμού. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο τον πληθυσμό, θα χρειαστούμε με βάση αυτό το ρυθμό 100 μήνες. 100 μήνες σημαίνει πόσα χρόνια. 7 χρόνια, 8 χρόνια, με βάση αυτό το ρυθμό. Άρα και εδώ οι ευθύνες είναι τεράστιες της κυβέρνησης. Γιατί δεν έχει χτίσει κανένα μα κανένα εμβολιαστικό κέντρο, δεν έχει αναπτύξει καμιά μα καμιά πρωτοβάθμια φροντίδα ως δομή υγείας, ότι εκεί να γίνουν οι απαραίτητοι εμβολιασμοί. Και όχι μόνο αυτό δεν έχει κάνει, αλλά για μια ακόμα φορά μετατρέπει τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία αντιμετώπισης μιας νόσου. Τα μετατρέπει σε εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα των εμβολιασμών. Και τι αποδεικνύει πάλι αυτό? Αποδεικνύει ότι δεν νοιάζεται, δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για την δημόσια υγεία. Νοιάζεται για το πώς θα μπορέσει να υπερασπιστεί το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της υγείας. Γιατί όταν τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν σαν νοσοκομεία, οι ασθένειες συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους. Συνεχίζουν οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν. Για να μπορέσει να βρει την υγεία του λοιπόν κάποιος συμπολίτης μας, θα πρέπει να καταφύγει στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Και εκεί θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι του στην τσέπη να πληρώσει. Και αν έχει να πληρώσει, έχει καλώς. Και αν δεν έχει να πληρώσει, τι γίνεται? Εάν δεν αγωνιστούμε όλοι μας προκειμένου να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε λέγεται πρωτοβάθμιο, είτε λέγεται δευτεροβάθμιο, είτε τριτοβάθμιο, αν δεν αγωνιστούμε όλοι μας να γίνουν μαζικές προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις στο σύστημα υγείας, για τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας του κορονοϊού, θα ζούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Άρα λοιπόν, είναι χρέος όλων των ανθρώπων να αγωνιστούν προς την πλευρά, προς την κατεύθυνση, να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ξέρουμε πολύ καλά, και αποδείχτηκε περίτρανα και σε αυτή την πανδημία, ότι μόνο ένα δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα τα προβλήματα υγείας του λαού μας. Και όχι μόνο για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας του λαού μας. Ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θα είναι στραμμένο και προς την πλευρά, προς την κατεύθυνση της πρόληψης, που σήμερα αυτό έχει πλήρως καταργηθεί από την κυβέρνηση. Η υπόθεση αυτή του κορονοϊού το απέδειξε, ότι έχουμε και την τεχνογνωσία και την τεχνολογία και την δυνατότητα να είμαστε σύγχρονοι, να αναπτύξουμε τέτοιες δομές που να μπορούν στο σήμερα να απαντούν στα προβλήματα του ανθρώπου. Κύριε Μητσιάκο, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα και κρίσιμο το ζήτημα της εθνικού συστήματος. Θα πρέπει να τονίσω όμως και κάτι ακόμη πριν κλείσω. Βέβαια. Ότι αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι από την πλευρά των λαϊκών αναγκών το ρεαλιστικό είναι ότι οι δυνατότητες είναι τεράστιες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως επίσης και το μεγάλο αριθμό του προσωπικού, οι οποίοι όλοι αυτοί μπορούν να μπουν σχεδιασμένα, το απέδειξε η αντιμετώπιση και η παραγωγή του εμβολίου του κορονοϊού, να μπουν σχεδιασμένα στην υπηρεσία όμως πια για την προάσπιση, αποκατάσταση και βελτίωση της υγείας του λαού και όχι προς την κατεύθυνση που μας έχουν βάλει οι αστικές κυβερνήσεις και τα καπιταλιστικά κράτη της υπεράσπισης και της βελτίωσης των κερδών των φαρμακευτικών εταιριών. Γι' αυτό σήμερα θα πρέπει η λαϊκή πάλη για να έχει ως στόχευση τη διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης και απόσπασης λύσεων, αλλά όλα αυτά να κατευθύνονται στην προοπτική βαθύτερων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Κύριε Μητσιάκου, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.